Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική Εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι μου, γεια σας. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και η εκπομπή «Μουσική Εκδρομή». Μια ακόμη εκδρομή αρχίζει. Σήμερα, ξημερώματα Παρασκευής, μπήκαμε ήδη στην Παρασκευή. Μια εκπομπή ζωντανή, είμαι εδώ κοντά σας για να σας κρατήσω καλή παρέα. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 12 τα μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα. Τι μου κάνετε, η νύχτα έξω είναι πολύ ωραία. Ελπίζω να είστε κάπου όμορφα, με καλή παρέα. Αλλά και μόνοι να είστε, είμαι εγώ εδώ για να σας κρατήσω συντροφιά. Ήταν να έρθουν και κάποιοι φίλοι, αλλά κάτι τους έτυχε. Εντάξει, άλλη φορά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να συντονιστούμε λίγο, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Θα σας δώσω και τηλέφωνο να επικοινωνήσετε αν θέλετε, μηνυματάκια, τα πάντα. Ας ακούσουμε έτσι το πρώτο τραγούδι να ζεσταθούμε και συνεχίζουμε. Θα ακούσουμε την εκδρομή με τη Γαλάνη. Το έχω πει πολλές φορές, είναι το τραγούδι που με ενέπνευσε για τον τίτλο της εκπομπής μου. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι, ελπίζω να σας αρέσει. Τα λέμε σύντομα. Καλή ακρόαση. Πόσοι εαυτοί κρυμμένοι μέσα σου θέλω να... Επιτρέψτε μου να δείξω μια ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτό το τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας αρέσει και εσάς. Λοιπόν, Εύη μου, τη γλυκερία που μου ζήτησες θα την ακούσουμε τη Δευτέρα, γιατί ήδη έχει μπει τώρα η λίστα. Ίσως να μην γνωρίζετε κάποια πράγματα, είμαι τελείως μόνη εδώ στο στούντιο, θέλω να με συγχωρέσετε. Ό,τι προλαβαίνω, βλέπω τα μηνυματάκια, σας βάζω τραγούδια. Σημασία έχει όμως ότι είμαι εδώ ζωντανά μαζί σας για να σας κρατήσω καλή παρέα και εσείς να κρατήσετε καλή παρέα σε μένα. Ο ένας θα βοηθήσει τον άλλο, λοιπόν. Εύη μου, παρόλα αυτά σου έχω γλυκερία και με πολύ αγάπη θα σου αφιερώσω το ότι αγαπώ είναι δικό σου. Για σένα, μάτια μου, δεν πρόλαβα να δω όλα τα μηνυματάκια. Θα τα δω και θα γίνουν και ανάλογες αφιερώσεις. Λοιπόν, υπάρχουν 2 τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Σήμερα έχουμε και σταθερό. Είναι το σταθερό μας το 2-23-13-022-040. Επαναλαμβάνω, 23-13-022-040. Υπάρχει και ένα κινητό WhatsApp που μπορείτε να καλείτε, 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Μπορείτε να βγείτε και ζωντανά στον αέρα αν θέλετε. Πιθανόν να έχουμε και παρεούλα στο στούντιο. Θα δω, δεν πρόλαβα να δω τα μηνυματάκια. Οι υπόλοιπες αφιερώσεις μετά. Εύη μου, για σένα, ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Βρεγμένο ρούχο η μοναξιά μου, καθώς βαθαίνει η νύχτα. Λίγη κατανόηση, δεν θέλω παραπονάκια, σας βλέπω όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε κοντά μου και απόψε, όλους εκεί. Τόμι, καλώς ήρθες στην παρέα μας, αν και λίγο μπερδεύτηκα τώρα. Γιατί δεν με ακούς αυτή τη στιγμή, δεν μπόρεσα να καταλάβω, ενώ πριν με άκουγες, εν πάση περιπτώσει. Τόμις είναι ο καινούργιος ακροατής μας. Καλή ακρόαση σου εύχομαι, σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Για τα κορίτσια εκεί που ακούνε, την Εύη, τη Μαρία, την Άννα, την Άννη, ο Θωμάς πρέπει να ακούει, δεν κατάλαβα, θα δώσει λίγο τα μηνυματάκια. Λοιπόν, ξεκινάμε χαλαρά και θα πάμε σε πιο δυναμικά τραγούδια, αλλά επειδή έχουμε ακροατές που ζητάνε ο καθένας και διαφορετικό είδος τραγουδιών, ξεκινάμε έτσι λίγο χαλαρά. Εντάξει, και θα συνεχίσουμε με άλλο ρεπερτόριο. Πάμε.
Εντάξει, κοριτσάκια μου, όμορφα, σας άρεσε? Για την γραμματέα μου εκεί που ακούει, είμαι σίγουρη, ξέρεις ποια είσαι εσύ εκεί στην Περαιά. Δεν ξέρω, δουλειές κάνεις, κάτι κάνεις, στείλε ένα μήνυμα να δούμε. Ξέρω ότι με ακούς, αλλά στείλε μηνυματάκι. Άννη Θωμά, αν είστε στο δρόμο, πάρτε ένα τηλέφωνο. Πρέπει να βγω έξω να σας προϋπαντήσω. Αν είναι να έρθετε στο στούντιο. Μαράκι μου όμορφο, χαίρομαι που σου άρεσε το τραγούδι. Εύη μου, ευχαριστώ. Σε όλη την ομάδα του Άρα του εκεί, την αγαπημένη, τα φιλαράκια μου, στην Άννα που ακούει, στο Γιάννη που δεν ξέρω αν ακούει. Θα του τραβήξω το αυτή την άλλη φορά, ξέρει αυτός, ξέρετε κι εσείς φίλοι μου. Λοιπόν, στον Ντόμι με πολύ αγάπη, μισό λεπτό να σηκώσουμε και το τηλέφωνο. Συγχωρέστε μας, είμαι μόνη, είμαστε ζωντανά. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Γεια σας. Μισό λεπτό. Θέλετε να βγείτε στον αέρα, με ποιον μιλάω? Μισό λεπτό. Να το βρούμε. Ακούω. Θέλετε να βγείτε στον... Ελά. Ακούω. Ακούγεστε. Είστε στον αέρα. Αγάπη μου γλυκιά, το λίνο μου όμορφε, δεν άκουσα, πιθανόν φορούσε τα ακουστικά, είπαμε, είμαι μόνη. Καλησπέρα το λίνο μου. Αγάπη μου γλυκιά, το λίνο μου όμορφε, δεν τώρα ακούγεται η επιστροφή, είναι λίγο... Καλή επιτυχία στην εκπομπή σου, σε όλο το ακροατήριό σου και... Ακούω και εγώ μια επιστροφή τώρα εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Τόλι, μείνε στην παρέα μας και εγώ χάρηκα που σ' άκουσα. Πολύ ζεστή φωνή. Ευχαριστώ, Τολίνο μου. Έχεις καθαρά ραδιοφωνική φωνή. Αγάπη. Και η παρέα σου... Τολίνο, θα το πω και ζωντανά και στον αέρα. Θέλω μια μέρα να έρθεις να μου μαγειρέψεις. Με τρελαίνεις με τα φαγητά σου. Τολίνο. Παιδιά, ο Τολίνο είναι ένας φοβερός τύπος, γλεντζές, ζορμπάς, εμφανίσιμος, ελεύθερος και πολύ καλός μάγειρας. Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν ξέρει ένας άντρας να μαγειρεύει. Αρέσει αυτό στις γυναίκες, Τολίνο. Τώρα όμως ακουγόμαστε με επιστροφή ακουγόμαστε. Θα σε κλείσω, Τολίνο μου. Καλή ακρόαση. Καλώς ήρθες στην παρέα, φιλάκια. Λοιπόν, ναι, μικροφωνίζει λίγο η επιστροφή. Αυτά είναι προβληματάκια όμως ζωντανών εκπομπών. Εντάξει, σημασία έχει, καλή καρδιά, είμαστε εδώ. Είμαστε παρεούλα, ένα όμορφο βράδυ. Δεν έχει καθόλου κρύο έξω. Πιστεύω να είστε κάπου κι εσείς καλά. Σερφάρετε, ξαπλώνετε, χαζεύετε τηλεόραση. Δεν ξέρω. Λοιπόν, το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε, το σταθερό, είναι 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Και ένα κινητό 697-29-60606. Είναι WhatsApp. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Μας αποσυντώνεστε λίγο, το λίνο. Εντάξει, όλα καλά. Να αφιερώσω τον Ντόμι, τον είπα. Ας τον ξαναπώ, δεν πειράζει, το ζήσει. Στο Δημήτρη, στην Ειρήνη, στη Βούλα, στον Κωνσταντίνο, που ελπίζω να μ' ακούνε εκεί στην Καβάλα. Φιλιά, δώστε ένα σήμα ότι μ' ακούτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ ζωντανά. Είναι η Έφη Μάνου και η μουσική εκδρομή από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Να είστε καλά, μωράκια μου. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Εκεί για τα φιλαράκια μου λέω, που είναι σταθεροί ακροατές. Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν φοβάμαι που δεν φοβάμαι. Έχω και εσάς μαζί μου. Όλα καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Τώρα θα ακούσουμε την Έγκαλα. Δεν μπορώ να θυμηθώ το τραγούδι, να πω την αλήθεια, αλλά αφού το επέλεξα, είναι η δικιά μου επιλογή, η δική σας. Λοιπόν, για το Γιάννη...
Γιάννη, εδώ το γείτονά μας. Ακούς, μου υποσχέθηκες ότι θα ακούσεις την εκπομπή και από μόνος σου. Για να το στείλει ένα μηνυματάκι. Να αφιερώσω μία φορά, θα σου αφιερώσω Δημήτρη. Άλλος Δημήτρης, αυτός που πρόκειται να έρθει στη Θεσσαλονίκη αύριο. Είμαστε εδώ και τον περιμένουμε. Λοιπόν, για τον Ντόλι εξαιρετικά, το φιλαράκι μου που αποφάσισε να μας ακούσει σήμερα. Γεια σου το Λίνο, με τις σπεσιαλιτές σου. Στον Κωνσταντίνο που ακούει, σε όλη την παρέα γενικά. Άννη μου, πού βρίσκεσαι? Στην Άννα. Άννα, κοιμήθηκες? Στο Γιάννη που μέστησε κι αυτός. Γιάννη, ακούς? Πάρε ένα τηλέφωνο να ακούς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω. Γιώτα Νέγκα, πολύ ωραίο κομμάτι. Το θυμήθηκα κι εγώ τώρα. Χαίρομαι που σας αρέσει. Εκεί βλέπω μηνυματάκια. Λοιπόν, θα περάσουμε να ακούσουμε το σαμπάνι «Μη μιλάς» για τον Τόμι, εξαιρετικά εκεί που ακούει. Για σένα Τόμι, με πολύ αγάπη. Λοιπόν, προφανώς τελείωσε. Διαβάζω τα μηνυματάκια σας εδώ. Τι να κάνω, τι να κάνω. Μη μιλάς, ήταν ο Σαμπάνης. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα Δήμονος Αναστασιάδης. Με σένα πλάι μου. Με σας πλάι μου. Τι μπορεί να φοβηθώ? Τι μπορεί να μου συμβεί? Είστε υπέροχες κοριτσάκια μου, όμορφα, σε όλη την παρέα. Ευχαριστώ που ξενυχτάτε μαζί μου. Είμαι η Έφη Μάνου και η εκπομπή Μουσική Εκδρομή από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μπείτε στην παρέα μας, ελάτε να μας πείτε τα σχόλιά σας, τις αφιερώσεις σας. Υπάρχουν τηλέφωνα για σας εδώ, μπορείτε να τα καλείτε. Είναι το 2313-022-040. Επίσης στο WhatsApp 6729-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Είμαστε εδώ να κάνουμε παρεούλα. Το έχω πει και άλλες φορές στην εκπομπή. Αυτή την εκπομπή την ξεκίνησα τόσο αργά, γιατί είναι η ώρα που χαλαρώνουμε όλοι από τις υποχρεώσεις μας, από τα τρεξίματά μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει απήχηση στον κόσμο, στους φίλους μας. Στους φίλους μου που γίνονται όλο και περισσότεροι κάθε φορά. Σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν διαβάζω τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, ακούμε πάντα ελληνική μουσική στην εκπομπή μου. Αγαπάμε ελληνικό τραγούδι, διαφόρων ειδών ελληνικά τραγούδια. Έχουμε και έντεχνα και λαϊκά και χορευτικά, τα πάντα. Ελπίζω να περνάτε καλά. Στο παιχνίδι της ζωής το μαζί. Εντάξει, περνάμε καλά. Εγώ σε λίγο θα χρειαστώ γραμματέα πάντως. Πέλα, ετοιμάσου για να προλαβαίνω τα μηνυματάκια σας που είναι όλα με πολύ αγάπη και σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Χαίρομαι που σας ακούω, που σας αρέσουν τα τραγουδάκια. Ξέχασα να πω ότι υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook, η Μουσική Εκδρομή, που μπορείτε να επικοινωνείτε όσοι δεν θέλετε να τηλεφωνήσετε. Είναι σελίδα στο Facebook, πατάτε Μουσική Εκδρομή και βγαίνει η σελίδα μας. Επίσης, στον προσωπικό μου λογαριασμό, Έφη Μάνου στο Facebook, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Αν θέλετε, αλλιώς απλώς μας ακούτε και χαλαρώνετε στο σπίτι σας, στη δουλειά σας, όπου είστε. Για αυτούς που οδηγούν τέτοια ώρα, για αυτούς που εργάζονται γενικά τέτοια ώρα,
αυτοί που μας ακούν ελπίζω να τους κρατάμε καλή συντροφιά. Τι άλλο, είμαστε εδώ παρέα, μάλλον δεν θα έρθει στο στούντιο από ό,τι βλέπω. Η Άννη πήγανε αλλού με το Θωμά, εν πάση περιπτώσει. Άννη μου, σε συγχωρώ, κάποια άλλη φορά. Συνεχίζουμε, θα ακούσουμε τώρα μία κομματάρα διαχρονική. Σας το αφήνω για έκπληξη, παλιό κομμάτι, αλλά κομματάρα, αφιερωμένο σε όλους τους φίλους μου, όλους εσάς που ακούτε. Απολαύστε το. Μα πού να πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ, μα πού να πάω αφού είσαι όλη μου η ζωή. Μας τραγούδησε ο Θέμης Αδαμαντίδης. Είμαστε εδώ χαλαρά, θεσσαλονικιώτικο το χαλαρά, έτσι παχύ. Η ώρα είναι 1:50 ξημερώματα Παρασκευής. Ωραία μέρα η Παρασκευή, έτσι. Τελειώνει και η δικιά μου υπηρεσία Παρασκευή. Μία από όλες, όχι όλες, αλλά κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, κοριτσάκια μου εκεί που με ακούτε και όχι μόνο, και αγόρια όμορφα. Λοιπόν, αφιερώνω στον Δημήτρη, στην Ειρήνη, στη Στέλλα, στον Τάσο, στην Άννα, στην Άννη. Εβούλα μου γλυκιά, μαράκι μου όμορφο, σας βλέπω εκεί. Πέλα, ξέρω τι ακούς, στείλε μήνυμα. Στον Τόλι τον φίλο μου, τον Θωμά, τον Τόμι, τον Γιάννη, τον Δημήτρη, τον Ζήση και όλους όσους μας ακούτε. Πάμε, θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Σ' αυτήν να πας. Για πάμε να τα ακούσουμε. Αυτά μας είπε η Ειρήνη Παπαδοπούλου και αυτή τα δίκαια της τάχη. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα παλιό κομμάτι, αλλά αγαπημένο. Θα ακούσουμε τον Γιάννη Σαββιδάκη, στις 10 Μάγισσες. Είναι κομμάτι που έχει ζητηθεί από τη Μαρία. Όχι Μαρία Ζή, άλλη Μαρία. Αφιερωμένο μαράκι σε σένα. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Για ακούστε το, να το θυμηθούμε. Ακούσαμε λοιπόν και τον Σαββιδάκη, επιθυμία της φίλης μας Μαρίας. Ένα αγαπημένο κομμάτι παλιό. Τώρα βλέπω μηνύματα από φίλους. Προσπαθούν, λέει, και δεν μπορούν να μπουν στο σταθμό. Και πώς να τους εξηγήσω τώρα που δεν με ακούνε. Τα έχω αναλυτικά στη σελίδα μου, αλλά δεν προλαβαίνω να γράψω. Λοιπόν, είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και η εκπομπή Μουσική Εκδρομή. Η εκπομπή μας μεταδίδεται ζωντανά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα. Υπάρχουν τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, σταθερά, κινητά. Το σταθερό μας είναι 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Και το κινητό μας είναι WhatsApp 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Επίσης υπάρχουν και οι σελίδες μας στο Facebook. Η μία σελίδα είναι στο Facebook Μουσική Εκδρομή, που μπορείτε να αφήνετε τα μηνυματάκια σας. Και η προσωπική μου φυσικά σελίδα, Έφη Μάνου, μπορείτε να με βρείτε στο Facebook με ελληνικά κεφαλαία τα δύο πρώτα. Είμαστε εδώ, η ώρα πήγε ήδη 1, η ώρα περνάει πολύ γρήγορα όταν έχεις καλή παρέα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με κρατάτε συντροφιά, εγώ εσάς και εσείς εμένα, και είμαστε μια παρεούλα όμορφη αυτό το όμορφο βράδυ του Ιανουαρίου, και πολύ ζεστό για αυτόν τον καιρό.
Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε λίγο γονίδι. Χθες το βράδυ στο όνειρό μου. Πάμε να τα απολαύσουμε. Εξαιρετικά για τον Τόμι τον Παραπονιά. Τον Τόμι τον Παραπονιάρη, εκεί για σένα Τόμι. Ήταν τότε καλοκαίρι, με κρατούσε από το χέρι. Έλουζε ο ήλιος τα ξανθά σου τα μαλλιά, τα μαλλιά. Πρέπει να είναι παλιά η εκτέλεση αυτή του γονίδι. Η φωνή του ακουγόταν λίγο διαφορετική, πιο νεανική. Υπέροχος ο γονίδις. Αγαπάμε γονίδι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τη Χάρης Αλεξίου. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι που αγγίζει πολλούς ανθρώπους. Οι φίλοι μου χαράματα. Οι μπύρες νομίζω λέγεται. Είναι αυτό που λέει. Τι θέλω εγώ με τους ερωτευμένους. Δεν μπορεί κάποια στιγμή. Όλοι θα νιώσατε έτσι. Όλοι θα νιώσαμε έτσι. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Έχει λίγο πόνο, αλλά είναι πολύ όμορφο. Πάμε να τα ακούσουμε. Σήμερα δεν έχω βάλει καθόλου χορευτικά κομμάτια. Έχω μία πιο ρομαντική διάθεση να μου επιτρέψετε. Είναι μια πολύ όμορφη νύχτα. Είναι Ιανουάριος και η νύχτα είναι πολύ γλυκιά και με έχουν πιάσει ρομαντικές μου διαθέσεις. Το επόμενο κομμάτι είναι ύμνος για μένα. Φοβερό, θα σας πω σε λίγο ποιο είναι. Θέλω να τα αφιερώσω σε όλους όσους είστε ερωτευμένοι. Είναι ένα υπέροχο συνέστημα. Απολαύστε το. Ελπίζω να περνάτε ωραία. Όσοι έχετε τέρι, όσοι είστε μόνοι να βρείτε. Αφιερώνω σε όλη την παρέα. Το μαράκι κοιμήθηκε στην Εύη, στον Τόμι. Ο Τάσος δεν ξέρω αν μας ακούει, αν μπόρεσε να βρει το σταθμό. Λοιπόν, θα ακούσουμε Μητροπάνο όταν έχω εσένα. Το αφιερώνω εγώ σε όλους εσάς. Τώρα γιατί μας το κόψανε δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτά δεν μπόρεσα να τα καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε Παντελίδη. Είχα κάποτε μια αγάπη. Οφείλω να ζητήσω μία συγγνώμη, η λίστα μου, δεν ξέρω, σήμερα είναι ελαφρώς κακοποιημένη, δεν είναι δικιά μου ευθύνη. Εγώ καταθέτω ψυχούλα εδώ και το ξέρετε οι φίλοι μου πάρα πολύ καλά. Δεν εκνευρίζομαι, απλώς θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι δικά μου αυτά τα λαθάκια. Εμείς συνεχίζουμε εδώ το παρεάκι μας το όμορφο, να καλωσορίζω την Ακριβή που ήρθε στην παρέα μας. Ακριβή, φτάνει πια το διάβασμα. Κάτσε μωρό μου εδώ και χαλάρωσε μαζί μας. Σ' αγαπάμε πολύ. Καλή επιτυχία από όλους μας, διαμαντάκι μας. Είσαι η θετική μας ενέργεια. Για τον Τόμι εκεί, μισό λεπτό λίγο. Για τον Θάνο που ελπίζω να... Μπήκε στην παρέα μας. Κάποιοι νιστάξατε, πήγατε για ύπνο, το καταλαβαίνω.
Λοιπόν, κομματάρα η επόμενη, σας το χαρίζω. Και όσο για τα λαθάκια, δεν πειράζει, εμείς να είμαστε καλά. Ήμουν κάποτε για σένα μια τελειώτη αγάπη. Να καλωσορίσω τους καινούριους φίλους που ήρθαν στην παρέα μας. Γιάννη, καλώς ήρθες. Μας ακούς επιτέλους. Είσαι καλά? Ξέρεις, εσένα λέω εκεί με τη φατσούλα να δω τι δείχνει. Τώρα ελαφάκι είναι αυτό, δεν ξέρω. Σε ευχαριστώ Γιάννη μου για το Θάνο που ελπίζω να μπήκε και να ακούει. Ακριβούλα μου για σένα που ήρθε στην παρέα μας. Ο Τάσος δεν ξέρω αν κατάφερε να μπει. Λοιπόν, είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου με την εκπομπή Μουσική Εκδρομή. Μια εκπομπή που μεταδίδεται ζωντανά στο ιντερνετικό ραδιόφωνο εδώ, μεσάνυχτα Δευτέρας και Πέμπτης, 12 το βράδυ με 2 τα ξημερώματα. Ευχαριστώ που ξενυχτάτε εδώ μαζί μου. Υπάρχουν τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνείτε αν θέλετε, να βγείτε και ζωντανά στον αέρα, το λέω και για τους καινούριους φίλους που μας ακούνε. Υπάρχει ένα σταθερό, το 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Και ένα κινητό, WhatsApp, 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Είπα και νωρίτερα, συνήθως στις εκπομπές μου ξεκινάω χαλαρά, μετά πάω σε χορευτικά, κλείνω με λαϊκά. Σήμερα έχω μια πολύ ρομαντική διάθεση. Δεν ξέρω, έτσι μου βγήκε και ακούμε πολύ ερωτικά κομμάτια, τρυφερά, απαλά. Η ώρα κοντεύει 1:30. Έχουμε ακόμα μισή ώρα εκπομπής. Ελπίζω να περνάτε καλά μαζί μας. Καλωσορίζω και τα καινούργια τα φιλαράκια εκεί που μας ακούνε. Πάμε να ακούσουμε Πανταζή Πώς. Ναι, συνεχίζουμε έτσι. Δεν πειράζει. Όλα καλά, σταματάει λίγο απότομα, αλλά εντάξει, θα λυθεί και αυτό. Υπάρχει κάποιος δάκτυλος στη μέση. Λοιπόν, θα ακούσουμε Πίτσα Παπαδοπούλου, Έρωτά μου αγιάτρευτε. Προφανώς έχει κολλήσει το πρόγραμμα εδώ του υπολογιστή. Δεν πειράζει. Λυπάμαι. Ας πούμε ότι τα ακούσαμε. Τι εκπομπή θα είναι αυτή αν δεν ακούσουμε Καρά? Ο Καράς είναι για αυτή την ώρα ο πιο κατάλληλος. Και μου λείπουν τα μάτια σου, και μου λείπει το βλέμμα σου, και το γέλιο σου ακόμα. Δεν είμαι εχθρός, είμαι εκείνο που λείπει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αν δω ότι συνεχίζεται, θα κλείσω την εκπομπή. Έχει κολλήσει ο υπολογιστής. Έχει κολλήσει το πρόγραμμα. Αν δω ότι συνεχίζεται, θα κλείσω την εκπομπή. Λίγη κατανόηση, λίγα λεπτά ακόμα και βλέπουμε αυτά συμβαίνουν στα ζωντανά. Είμαι μόνη μου εδώ και δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημα. Ούτε η κολύπτηση είμαι, ούτε η δική. Εν πάση περιπτώσει, για να το παλέψουμε λίγο ακόμη. Το πρόσωπό μου έχω κρύψει με καπνό, σ' ένα ποτήρι πόσες λύπες να χωρέσω, στα δυο σου χέρια τη ζωή μου. Α,
βλέπω ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, κόλλησε το πρόγραμμα. Νομίζω ότι αν πάμε έτσι θα εκνευριστούμε. Ή θα πιάσουμε την κουβέντα ή θα συνεχίσουμε έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα σήμερα εδώ. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα, δεν πειράζει. Ελπίζω να διορθωθεί το πρόβλημα ως τη Δευτέρα που θα ξαναείμαστε εδώ μαζί. Λοιπόν, είχαμε και νέους επισκέπτες σήμερα. Κάποιος από όλους αυτούς προφανώς μας μάτιασε. Δεν πειράζει, δεν πτωούμαστε. Καλή καρδιά, καλή παρέα. Θα κοιτάξω να κλείσω το πρόγραμμα σε λίγο, γιατί έτσι δεν γίνεται. Χαλάει η ροή της εκπομπής. Υπάρχουν τεχνικά θέματα εδώ και είμαι μόνη και δεν μπορώ να τα λύσω και ούτε και γνωρίζω να τα λύσω, για να πω την αλήθεια. Σημασία έχει ότι ήμουν εδώ πιστή στο ραντεβού μας. Ελπίζω όσο δεν είχαμε προβλήματα να περάσατε πάρα πολύ ωραία. Εγώ περνάω πάντα καλά μαζί σας. Ευχαριστώ και σήμερα που μας ακούσατε. Ελπίζω να τα πούμε τη Δευτέρα χωρίς τεχνικά προβλήματα. Θα είμαστε εδώ μεσάνυχτα με δύο τα ξημερώματα. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιά, στα φιλαράκια μου, στους καινούριους φίλους, σε όλους. Θα κλείσουμε σιγά σιγά, παιδιά. Δεν έχει νόημα, δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Σας αγαπώ. Καλό ξημέρωμα. Τα λέμε τη Δευτέρα.